Και από την άλλη πλευρά, δεξιά μου, ο κύριος Γιώργος Κουτουλάκης, υποψήφιος βουλευτής Ανατολικής Αττικής με την Ένωση Κεντρών, συνεδρυτικό μέλος της Ένωσης Κεντρών, πρώην αναπληρωτής βουλευτής Αττικής. Χαίρετε, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς, καλό μεσημέρι σε όλους τους ακροατές σας, μακοημεύσεις στο πρόγραμμά σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Κύριε Κουτουλάκη, εσείς διάβαζα ότι για πρώτη φορά, δεν το γνώριζα, δεν το είχα συγκρατήσει στο μυαλό μου, για πρώτη φορά έχουμε εθνικές εκλογές στην Ελλάδα εν μέσω θέρους έπειτα από σχεδόν 100 χρόνια. Αυτό ρωτήστε τον κύριο Τσίπρα, γιατί ξαφνικά πήρε το μήνυμα το οποίο θα έπρεπε να είχε πάρει όταν υπέσχε το να ασκήσει μνημόνια, να φύγουν οι κακοί την μια μέρα και να έρθει αυτός ο καλός και η δική του. Τα θυμήθηκε λοιπόν αφού διέλυσε την Ελλάδα σε όλα τα επίπεδα, σε εθνικά, σε αμυντικά, σε οικονομικά, αφού έφερε στην ανέχεια για την καταστροφή την χώρα μας με τόσα ψεύδη και κακοδιαχείριση, αφού είχε μαζί του βαρουφάκηδες που με 100 δισεκατομμύρια φόρτωσαν τα ίδια λάθη των προηγούμενων κυβερνήσεων. Και ξέρετε, να τρέχουν πάντα και λέμε φταίνει η προηγούμενη, να συμφωνήσω. Αλλά δεν είναι δυνατόν τα λάθη του χθες να τα συμψηφίζεις με το σήμερα και να μην βλέπεις τι κάνεις ο ίδιος. Πάμε λοιπόν στο ζήτημα της αποχής. Αν ο λαός θέλει κάποιοι άλλοι να βγάζουν το πολλαϊκά τα κάστανα από τη φωτιά, να αφήνει τους πολιτικούς ελευθέρους και να τους αφήνει να κάνουν ό,τι θέλουν. Αν θέλει όμως να καθορίσει την τύχη του και ο νέος και ο μεσήλικς ή οποιοδήποτε, ας σηκωθεί μια μέρα από την αδράνειά του και να πάει να ψηφίσει. Να ψηφίσει το κόμμα της αρεσκίας του. Ξέρετε, για να κλείσω, να μην κάνω κατάκριση του χρόνου, ότι γίνεται ένα δίπολο τεράστιο, το οποίο ξεκίνησε από τις ευρωεκλογές με τις πολλαπλές κάλπες μέχρι σήμερα, είτε μηντιακά είτε δημοσκοπικά ή με κάθε τρόπο, ώστε ο κεντρός χώρος αλλά και τα άλλα κόμματα να συνθλιβούν, ώστε ή ο κύριος Μητσοτάκης να πάρει την παντοδυναμία για την αυτοδυναμία που ονειρεύεται, ή να μπορέσει ο κύριος Τσίπρας να παραμείνει στην εξουσία. Εμείς οι υπόλοιποι λοιπόν, και ιδιαίτερα η Ένωση Κεντρών που έχει δώσει 40 χρόνια αγώνες, που ήταν έξω από το κοινοβούλιο και την έβαλε ο λαός σε μια αυτογενή συνέχιση του κεντρώου χώρου και μια δύναμη ουσιαστική στο ελληνικό κοινοβούλιο, δώσαμε ένα αγώνα για αξία της αρχές και για οράματα. Αυτό θέλουμε να συνεχίσουμε και προς Θεού ο ελληνικός λαός και οι νέοι να μην το διανοηθούν, να αδιαφορήσουν και να μην αψηφίσουν την Κυριακή. Πρέπει να πάνε να ψηφίσουν. Κύριε Κουτουλάκη. Ρωτάτε έναν συνάδελφό σας, έναν άνθρωπο που χωρίς να είναι ήρωας 30 χρόνια κάνει αγώνες για την ελευθερία του λόγου, για την ύπαρξη των μίντια, για την λειτουργία των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών. Είμαι κατά των αποκλεισμών και είμαι και κατά των επιλογών. Εμείς ως Ένωση Κεντρών αποκλειόμεθα από μέσα επικοινωνίας πολλά χρόνια και τώρα. Και βεβαίως η επιλογή του κύριου Τσίπρα έχει να κάνει με το ότι αφού τορπίλησαν και παίζοντας την κολοκυθιά όσοι ο κόσμος γνωρίζει το περιβόητο debate των 5 αρχηγών, εμείς είχαμε στη διακομματική και είμαι μέλος στην διακομματική του Υπουργείου Εσωτερικών συμφωνήσει, συναντηθήκαμε και με εκπροσώπους και είχαμε κανονίσει τους όρους, τις μέρες και την διαδικασία. Και ευνηδίως στο σπασμένο τηλέφωνο λοιπόν, είτε από τον κύριο Μητσοτάκη είτε από τη Νέα Δημοκρατία, που συμφώνησαν να διαφωνούν και διαφώνησαν ότι δεν συμφωνούν, λέγοντας ότι δεν μπορούν ο ένας να διακόψει τις εκδηλώσεις του, ο άλλος το δικό του πρόγραμμα και πάει λέγοντας. Κάνοντας όλη αυτή την ιστορία λοιπόν σημαία, απέδειξαν ότι θέλουν να μιλάνε μόνοι τους ή ο ένας έκαστος κάθε φορά. Που τι σημαίνει, με συγχωρείτε αυτό, ότι εάν σε αυτήν την χώρα που γέννησε τη δημοκρατία ο μόνος στόχος είναι ποιος θα βγει πρωθυπουργός και οι υπόλοιποι να είναι θεατές, τότε δεν μιλάμε για δημοκρατία, αλλά μιλάμε για μονοκομματικά πράγματα τα οποία δεν περιποιούν καθόλου τη μίλια κανέναν και ιδιαίτερα για τον κοινωνιστικό μας βίο. Κλείνοντας να πω ότι εμείς θα δώσουμε τον αγώνα μας ώστε να ενημερώνεται ο κόσμος. Ο δε κύριος Τσίπρας απέτυχε παγωδώσει παντού και πήρε το μήνυμα. Όσον αφορά για το μάτι, που είναι και περιφέρεια στην οποία έζησα, βιώνω και τρέχω καθημερινά προβλήματα, οι ευθύνες είναι τεράστιες. Δεν ξέρω βέβαια αν και ο κύριος Μητσοτάκης θα γίνει θαυματοποιός, διότι μπορεί να είναι νέος άνθρωπος, αλλά οι πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας που είναι με παλιά υλικά, παλιά συστήματα και αμαρτίες χρόνων, ας τακτοποιήσει και εκεί και η Νέα Δημοκρατία τα δανεία της, να μας πει τα Golden Boys ποιος τα διόριζε, τους διορισμούς ποιος τους δίδαξε, το κράτος το μεγάλο ποιος το έκανε, ποιος πρότεινε ο λαός. Όσα έχουν γίνει στα εθνικά μας θέματα, γιατί δεν είναι άμυρο ευθυνών κανείς ως κυβέρνηση από εδώ. Είμαστε υπέρ της λογικής των συνενέσεων και των συνεργασιών, αλλά όποιος θέλει, φημώνοντας ή
αρπάζοντας, καταλυστεύοντας πολιτικά τους άλλους πολιτικούς χώρους, να λειτουργήσει ως μονοκράτορας ή ως παντοκράτορας, δεν περιποιεί στη χώρα και δεν φέρει στη χώρα καθόλου την κουλτούρα των συνέσεων και της ελπίδας. Γιατί έγινε στα πάντα σε αυτή τη χώρα, έγινε με μονοκομματικές και μόνο κυβερνήσεις. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Άρα και τούτη την ώρα ο κύριος Μητσοτάκης θα πάρει το μήνυμα και θα προσγειωθεί την 7η Ιουλίου, αρκεί ο κόσμος να σηκωθεί από το σπίτι του και από τον χαδερφισμό του να πάει να ψηφίσει. Τότε θα πάρουν όλοι το μήνυμά τους, σαφώς και εμείς, που οι μετρήσεις που είναι ενδεταλμένες των δημοσκόπων, όλες αυτές οι διαδικασίες, θέλουν να είμαστε λίγο μέσα, λίγο έξω, βάζοντας το βαρουφάκι που μας χρέωσε 100 δισεκατομμύρια δραχμές συνεργάτη του κύριου Τσίπρα, τάχα μου δίθεν ότι μπαίνει στη Βουλή, και κάποιον άλλο κύριο, ο οποίος υψώνει τύχη, ο οποίος θα ευνουχίζει κόσμο και θα μοιράζει και φυλάδια του Θεού για να σώσει την Ελλάδα. Και για να περάσουμε λίγο στα εθνικά θέματα, που έτσι το είχα βάλει από την αρχή ως μία από τις θεματικές σημερινής εκπομπής, θα ξεκινήσω από τις δηλώσεις, από τη συνέντευξη που έδωσε ο Αμερικανός πρεσβευτής στη χώρα μας, ο κύριος Πάιετ, και που αναφερόμενος στη σχέση Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας, μίλησε για απόλυτη σταθερότητα. Και γενικώς είπε, διευκρίνησε ότι αυτό δεν έχει να κάνει, δεν έχει σχέση με πρόσωπα ή μεμονωμένα πολιτικά κόμματα. Ποιον ρωτάτε, εμένα? Ναι, ναι. Να πάμε να κάνω ένα σύντομο σχόλιο. Γιατί εστίασε και λίγο στα ελληνοτουρκικά, έτσι, ναι, ναι. Στη διαχείριση των ελληνοτουρκικών. Είμαι και μέρος του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής. Συντόμως ένα σχόλιο. Χαίρομαι που η γυναίκα είναι πάντα στην πρώτη γραμμή. Ξέρω και η πολιτική θηλυκού γένους είναι. Όμως το ζήτημα έχει να κάνει να είναι ουσιαστικές και πραγματικές οι πολιτικές τις οποίες κάνουμε. Αν θέλουμε λοιπόν να έχουμε ελπίδα και μέλλον στην Ευρώπη, θα πρέπει να εδώ να υπάρχει μια σταθερότητα, να υπάρχει μια κουλτούρα συνεργασιών και να υπάρχει σταθερότητα με πολλές πολιτικές δυνάμεις. Μονοκομματικές κυβερνήσεις και προγενέστερα κατέστρεψαν τη χώρα. Μονοκομματικές κυβερνήσεις πήραν δάνεια. Μονοκομματικές κυβερνήσεις έδωσαν τις ελπίδες, τη βάση στους Αμερικανούς και στους άλλους να πατήσουν πάνω και να κάνουν την κατάπτυση στη συμφωνία των Πρεσπών πράξη με την υπογραφή από τον κύριο Τσίπρα και το στυλό να το δίνει ο κύριος Καμένος. Πάμε λοιπόν εδώ στα ζητήματα τα συγκεκριμένα. Ο κύριος Πάιετ είχε επισκεφτεί την Βουλή, το έχει πει ο πρόεδρός μου, στα πλαίσια των διεθνών σχέσεων με τα κόμματα. Ήμουν παρόν, ζήτησα από τον κύριο Λεβέντη να αλλάξει στάση στο μακεδονικό, το λεγόμενο μακεδονικό, δηλαδή στο σκοπιανό ζήτημα, και να μην επιμένουμε στην καταψήφιση της διπλής ονομασίας για τα Σκόπια. Εμείς λοιπόν του είπαμε ότι ένας λαός, η Ελλάδα, που πέρασε και πολέμησε τον φασισμό και τον ναζισμό με την παρουσία των Αμερικανών, είναι πικραμένος από την διαδικασία και την αθλειότητα της Κύπρου με την τουρκική κατοχή. Και για ποιο λόγο να μην προτείνουμε στο ελληνικό κράτος μία άλλη ονομασία, να του δώσουμε ισχυρά κίνητρα, αλλά να μην περιέχει στο όνομά του τον όρο Μακεδονία ή σύνθετο ή παράγωγο. Και τι μας απήντησε? Ότι όσες κυβερνήσεις πέρασαν, πρότειναν διπλή ονομασία κατά δήλωση του κύριου Πάιετ, και αν εμείς επιμείνουμε να το καταψηφίσουμε, τότε να ξέρουμε ότι και στην Ευρώπη όσοι θέλουν να γίνει αυτό και να υπογράψει ο κ. Τσίπρας και οι Αμερικάνοι θα κάνουν τα πάντα ώστε να μην μπει ο Βασίλης ο Λεβέντης και να σκεντρώνει στη Βουλή. Το έχει καταγγείλει λοιπόν. Άρα ο κ. Πάιετ να πάει στο καλό και να κοιτάξει τη χώρα του. Αν αυτός ο λαός θέλει πραγματικά να έχει αξιοπρέπεια, θα πρέπει να έχει σταθερότητα, να έχει ανάπτυξη, να έχει προοπτική, να έχει κίνητρα, να είναι συνεπής, να υπάρχει πραγματικά αγάπη και όχι μονοκομματικές λογικές και μείωση και, αν θέλετε, ποδοπάτημα των άλλων πολιτικών δυνάμεων. Κάτι, μια κουλτούρα και μια φιλοσοφία την οποία 40 χρόνια αγωνιζόμαστε και τη φέραμε στη Βουλή, την προτείναμε. Να υπάρχουν κυβερνήσεις των συνέσεων και των συνεργασιών. Να υπάρχει μια ευρύτατη στήριξη σε μια κυβέρνηση, ώστε να πάμε και να ζητήσουμε από την Ευρώπη και οπουδήποτε στα φόρα αλλαγή πραγμάτων για εθνικά θέματα. Αλλαγή πραγμάτων με στοιχεία εκεί που πρέπει, στα φόρα που χρειάζεται, στους διεθνείς οργανισμούς, και φυσικά να δώσουμε μια σταθερότητα στη χώρα με κίνητρα, με προοπτική και ανάπτυξη, για να μπορούν να γυρίσουν οι νέοι, να ξανανοίξει η επιχειρηματική. Η συμφωνία αλλάζει από τη μια μέρα στην άλλη. Θα διασφαλίσουμε, κοιτάξτε, υπάρχουν, αν θυμάμαι καλά, 35 κριτήρια για να γίνει μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και κάθε χώρα που είναι ήδη μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης τοποθετείται σε αυτά τα 35 κριτήρια αν η χώρα προσένταξε την απειλή. Από εκεί και πέρα λοιπόν εμείς θα διατηρήσουμε
το δικαίωμα του βέτο, αν θεωρούμε ότι παραβιάζονται ελληνικά συμφέροντα, και θα είμαστε πάρα πολύ αυστηροί σε αυτό. Θέλω να σας πω επίσης, πέρασα... ναι. Συγγνώμη, ότι μπορείτε να παρέμβετε όποια στιγμή θέλετε. Έτσι. Δεν είναι θέμα, δεν είναι το κάτι δομημένα. Θέλω να πω στον κύριο Γαγιάννη να του θυμίσω, αν δεν το γνωρίζει νέος άνθρωπος, και αφού το ευχηθώ χάρη του πολιτικού πολιτισμού, καλή επιτυχία, ότι στη Βουλή όσες φορές έδωσε παράταση με την εξάμηνη παραμονή πάνω λόγω της προτάσεως μορφής που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης στον κύριο Τσίπρα, ο Βασίλης ο Λεβέντης ο πρόεδρος μου έκανε επιστολή στον κύριο Μητσοτάκη. Του λέει να ψηφίσουμε κι εμείς να πέσει η κυβέρνηση του κύριου Τσίπρα τώρα, αρκεί να δεσμευτείς ότι δεν θα υπογράψεις την συμφωνία των Πρεσπών, και δεύτερον, εάν δεν πέσει η κυβέρνηση, όταν θα έρθεις εσύ και αν θα έρθεις, κύριε Μητσοτάκη, με τη Νέα Δημοκρατία, να κάνουμε ένα δημοψήφισμα, να αποφανθεί ο λαός και συνεχεία με στοιχεία και ντοκουμέντα να προσφύγουμε. Καμία. Άρα ο κ. Μητσοτάκης θα συνεχίσει την ίδια πολιτική, την ίδια τακτική, με τη λογική ότι αφού τα έκαναν οι άλλοι, αφού πήραμε καμένη γη, τώρα τι να κάνουμε. Εμείς ήμασταν αταλάντευτα εναντίον της συμφωνίας των Πρεσπών, κύριε Κουτουλάκη. Ναι, αλλά ταλαντεύεστε στα επόμενα, κύριε Γαϊτάνη. Σε κανένα πράγμα δεν ταλαντευόμαστε. Είμαστε ξεκάθαροι. Αυτή η συμφωνία, πώς να το πω, προσβάλλει το εθνικό μας συνέστημα, είναι ενάντια στα εθνικά μας συμφέροντα. Το έχουμε εξηγήσει. Εμείς το πληρώσαμε ακριβά, ξέρετε αυτό. Δεν ξέρω εσείς ποιοι. Κάνοντα αγωνιστικά. Ενώ ένα κεντρών πάλεψε γι' αυτό πάρα πολύ. Και εγώ δεν νομίζω ότι είναι θέμα. Εδώ συζητάμε για ένα εθνικό ζήτημα, στο οποίο κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να είμαστε, ας το πούμε έτσι, ως το δυνατόν πιο ενωμένοι. Τα κόμματα εκφράστηκαν στο κοινοβούλιο. Στη σιωπή, στα διαφορία, σε τι πράγμα. Δεν νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία σιώπησε. Εμείς. Μα τι έκανε, σας λέω στη Βουλή από βήματα τη Βουλή, κύριε Γαϊτάνη μου, ο Βασίλης ο Λεβέντης ζήτησε από τον αρχηγό σας και ρωτήστε το. Ο αρχηγός μας ήταν αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης. Σωστά, θεσμικά. Τη συμφωνία και αρχηγός του κομματός σας. Εμείς καταψηφίσαμε αυτή τη συμφωνία. Αφού είχατε στρώσει μαξιλαράκι τόσα χρόνια. Μαξιλαράκι δεν είχαμε στρώσει. Ο κύριος Πάιτ τα λέει, δεν τα λέω εγώ. Κανένα μαξιλαράκι δεν είχαμε στρώσει. Ο ένας έδινε στυλό, ο άλλος έδινε μαξιλάρι. Ναι. Και κάτι ακόμα. Δύο κόμματα δεν είναι η κυβέρνηση συνεργασιών. Μην παραγνωρίζετε την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι. Ο λαός σήμερα δεν την παραγνωρίζει, γιατί αν φτάσαμε εδώ. Ότι η συμφωνία των Πρεσπών είναι που πήρατε δάνεια, είναι που φορτώσατε χρέη τη χώρα, είναι που κάνετε μνημόνια. Να μην τα βάλουμε όλα όμως μαζί. Και μια τελευταία ερώτηση στον κύριο Κουτουλάκη, για να κλείσουμε λίγο το ζήτημα των εθνικών. Ο κύριος Λεβέντης έχει δηλώσει ότι οι Τούρκοι επιδιώκουν επί της ουσίας να μασύρουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αυτό είναι το θέμα τους, γι' αυτό κλιμακώνουν έτσι. Ακούστε, ξεκαθαρίσαμε τότε στον κύριο Παΐατ ότι ζητάει αυτό το δώρο από τον κύριο Τσίπρα. Και επαναλαμβάνω ότι οι προηγούμενες κυβερνήσεις είχαν κάνει το προσχέδιό τους με διπλή ονομασία, άσχετα ότι δεν υπέγραψαν. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν, και επαναλαμβάνω ότι ο κύριος Μητσοτάκης στη Βουλή δεν δεσμεύτηκε να αλλάξει κάτι, έκανε ό,τι έκανε. Ο κύριος Πάιατ λοιπόν μας απήντησε ότι αν δεν υπογράψει την συμφωνία όπως είναι η Ένωση Κεντρών, δεν θα πούμε στη Βουλή. Και ως μέλος του Εθνικού Συμβουλίου, να σας πω εξωτερικής πολιτικής, ότι ουδέποτε τέτοιο θέμα, και εμείς είχαμε ζητήσει άπειρες φορές, και έχει δίκιο ο κύριε Γιαννοπούλου σε αυτό, άπειρες φορές από τον κύριο Πρωθυπουργό, γιατί θεσμικά δεν μπορεί ο πρόεδρος να συγκαλέσει Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, να κληθούν οι πολιτικοί αρχηγοί και να συζητήσουν τα πάντα. Γιατί εθνικά θέματα δεν ήταν μόνο η θωράκιση της χώρας ή το Σκοπιανό ή τα προβλήματα του ευρωεπιτικού ελληνισμού ή, αν θέλετε, οι σχέσεις με την Κύπρο, την ΑΟΖ και ο ορυκτός πλούτος της χώρας, το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο κλπ. Είναι τα πάντα και η οικονομία. Τίποτα από αυτά δεν συζητήθηκαν, διότι ο κύριος Τσίπρας ποτέ δεν την προνομία την οποία είχε δεν την έκανε εφαρμογή και να καλέσει τους άλλους πολιτικούς αρχικούς να συζητήσουν ποιο είναι το θέμα του. Άρα λοιπόν, δύο κόμματα, για να απαντήσω και σε αυτό, δεν είναι όλα τα κόμματα. Εμείς μιλάμε για φιλοσοφία και κουλτούρα συνενέσεων και συνεργασιών πάνω σε όλα τα ζητήματα. Να υπάρξει μια ενιαία εθνική πολιτική σταθερότητα. Να πάμε λίγο τώρα στον ποινικό κώδικα που θέλω. Θέλετε? Λοιπόν, από 1η Ιουλίου έχουμε σε ισχύ το νέο ποινικό κώδικα. Πάμε όμως και στον κύριο Κουτουλάκη λίγο να απαντήσει. Καταλαβαίνω την αγωνία της Νέας Δημοκρατίας να μας φημώσει, αλλά όσο και αν θέλετε, με δύο λέξεις θα σας απαντήσω. Λοιπόν, στο θέμα λίγο της δικαιοσύνης, κύριε Κουτουλάκη, θέλω να επιστρέψω και να μου πείτε, μία από τις προτάσεις της Ένωσης Κεντρών είναι και ότι η ηγεσία, η επιλογή, εν πάση περιπτώσει, να γίνεται από τους ίδιους δικαστές. Αυτή είναι η πρόταση που έχει γίνει. Βεβαίως, αυτό το οποίο πήγε να επιχειρήσει ο κύριος Τσίπρας ήταν επιδικός απαράδεκτος, αφού δεν μπορούσαν και οι μεν και οι δε να συμφωνήσουν σε κάποια κοινή αποδοχής ηγεσία. Άρα
ο κύριος Τσίπρας τι έκανε? Έφερνε όλα τα νομοσχέδια, ακόμα και το κατάπτυστο νομοσχέδιο για την συμφωνία των Πρεσπών, με 159-152 και αρπάζοντας βουλευτές από τα άλλα κόμματα. Γιατί λοιπόν τόσα χρόνια τα θαύματα τα οποία θα κάνει ο κύριος Μητσοτάκης δεν τα έκανε τόσα χρόνια? Γιατί δεν έδωσε στους ομογενείς το δικαίωμα? Μα κυβέρνησε, πολλές κυβερνήσεις έκανε η Δημοκρατία και όποια άλλη. Τι λοιπόν καινούργιο κομίζει τώρα? Η λογική του να επιλέγει κάθε μια κυβέρνηση ή όποιος έχει την πλειοψηφία ο ίδιος στην ηγεσία αφήνει και κάποιες σκέψεις. Τώρα όσον αφορά τον ποινικό κώδικα, δεν είμαι νομικός, αλλά θα ήταν προς σωστή κατεύθυνση αν ήταν την κατάλληλη ώρα. Το αν κάποια άρθρα του αυτή την ώρα ευνοούν φίλους προς συνιστώσες και μπαχαλάκηδες, αντιλαμβάνεστε ποιοι ζητούν τις ψήφους εκείνων των ανθρώπων, διότι μην ξεχνάμε ότι η τελευταία ψήφος είναι σημαντική τώρα. Εάν οι μονοκομματικές κυβερνήσεις σαν αυτή που θέλει να έχει και τώρα ο κύριος Μητσοτάκης είχαν ωφελήσει τη χώρα, δεν θα φτάναμε ούτε σε μνημόνια, δεν θα φτάναμε ούτε σε κατάνοια οικονομική και πάει λέγοντας. Ό,τι καλύτερο λοιπόν πιστεύουμε εμείς είναι η απλή αναλογική, και όχι για να την χρησιμοποιεί ως φόβητρο ο κύριος Μητσοτάκης για να κρατήσει αυτό που η ομάδα θέλει να πει όμως στον κόσμο, την παντοδυναμία του. Γιατί ό,τι ψηφίζεις παίρνεις, δεν παίρνεις μαξιλαράκια και δεν μπορείς να κοιτάζεις αφιψηλού τους υπολείπους. Και η κουλτούρα των συνεργασιών έχει να κάνει και με τα κοινοβουλευτικά κόμματα εντός Βουλής, τα οποία θα πρέπει πράγματι να κάτσουν σε ένα τραπέζι και να συζητήσουν για να μπορέσουν να συμπορευθούν όλοι μαζί και να μπορέσουν όλοι μαζί να συμπορευθούν επ' ωφελία της πατρίδας. Γιατί εμείς βάλαμε μία ζωή 40 χρόνια πιο πάνω την πατρίδα και κάτω εμάς. Θα μπει στη Βουλή Ένωση Κεντρών, τι εκτιμάτε? Βεβαίως και θα μπει στη Βουλή. Παρά την πίεση και παρά την προσπάθεια αποψήλωσης που κάνει ο κύριος Μητσοτάκης προς άλλα κόμματα, όπως και στο Κινάλ και σε εμάς, διότι την παντοδυναμία του την βασίζει στο να αλώσει τα άλλα κόμματα με κάθε τρόπο. Λοιπόν. Η Ένωση Κεντρών λοιπόν είναι πολύ σκληρή για να πεθάνει και θα τα πούμε την επομένη των εκλογών με προτάσεις για να κυβερνηθεί η χώρα. Θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία στον καθέναν από εσάς προσωπικά. Σας ευχαριστώ πολύ και που ήσασταν εδώ. Κοντά μας θυμίζω ξανά, έτσι ήταν ο κύριος Τάσος Γαϊτάνης, υποψήφιος βουλευτής Νέας Δημοκρατίας στο νότιο τομέα Β' Αθηνών. Θα το συνηθίσουμε και αυτό έτσι το διαμοιρασμό. Η περιοχή με τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα σε όλη τη χώρα. Η κυρία Νάντια Γιανακοπούλου, υποψήφια βουλεύτρια με το Κινάλ στον δυτικό τομέα Β' Αθηνών, και ο κύριος Γιώργος Κουτουλάκης, υποψήφιος βουλευτής Ανατολικής Αττικής με την Ένωση Κεντρών. Την πολύπαθη Ανατολική Αττική με τα χιλιάδες προβλήματα και νεκρούς.